Αρχικά θέλουμε να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες φοιτητές και τις φοιτήτριες που έστειλαν χτες μήνυμα ελπίδας υψώνοντας την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη πανελλαδικά, που άνθησαν τις σχολές τους στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης, σε δεκάδες σχολές όλη την Ελλάδα, δίνοντας νέα πνοή στον αγώνα της νεολαίας για σπουδές και ζωή όπως και το μέλλον που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η αποστομωτική απάντηση του φοιτητικού κινήματος στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαλύσει τα πανεπιστήμια, των φοιτητών που κρατάνε ζωντανά τα πανεπιστήμια τους, που παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, και βέβαια της νεολαίας που δεν βολεύεται με λιγότερο ουρανό. Τώρα σε σχέση με το σημερινό νομοσχέδιο. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών του κτηματολογίου αποτελεί, είναι γνωστό, μια από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και προτεραιότητες του αστικού κράτους, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η αξιοποίηση της γης ως εμπόρευμα και ως πεδίο κερδοφόρων επενδύσεων, για τις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέρον από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδίως εν όψη της εκταμίευσης και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και με προηγούμενο νομοθέτημα δρομολογήθηκε η πρόωρη περάτωση της ένταξης στοιχείων παρά τις πολλές εκκρεμότητες, που για αρκετές περιοχές σηματοδοτούσε ένα πραγματικό βραχνά με πολύ σημαντική οικονομική επιβάρυνση, που ιδίως για τους μικροϊδιοκτήτες πολλές φορές ξεπερνούσε ακόμα και την αξία των ακινήτων τους. Με το παρόν νομοσχέδιο, η κυβέρνηση επιδιώκει στην πραγματικότητα να εξασφαλίσει καθαρό το τοπίο στη γη, σε μια περιοχή όπως τα Δωδεκάνησα, όπου ως γνωστόν η πίεση για την παραπέρα τουριστική εκμετάλλευση ολοένα και μεγαλώνει. Έτσι, οι διαδικασίες θα συμβάλλουν στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας και την απελευθέρωση εκτάσεων για τουριστική κυρίως εκμετάλλευση, αλλά και την ένταση της εμπορίας της γης. Την ίδια στιγμή, βέβαια, είναι δεδομένη η χρηματική επιβάρυνση για τους μικρούς ιδιοκτήτες, όπως έχει γίνει ήδη σε όσες περιοχές έγινε μέχρι σήμερα εκτιματογράφηση. Ακόμα και για να κατοχυρώσουν την πρώτη κατοικία τους, που μπορεί πριν πολλά χρόνια να πλήρωσαν οι προπαπούδες τους στο Ιταλικό κράτος για να το αναγνωρίσουν, όμως τώρα θα περάσουν δεύτερο γύρο με μεγάλο πάλι κόστος. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει και ο κίνδυνος εκχώρησης της κρατικής γης σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές του Αιγιαλού, που είναι και αυτές, αν θέλετε, που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις περιοχές των Δωδεκανήσων. Μεγαλώνει ο κίνδυνος να νομιμοποιηθούν καταπατήσεις που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα βέβαια δεν είναι ασήμαντος και ο κίνδυνος να αμφισβητηθούν μικρές κυρίως ιδιοκτησίες, για τις οποίες δεν υπήρχαν συμβόλαια και σήμερα για να εξασφαλιστούν θα πρέπει να επιβαρυνθούν, να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι τους στην τσέπη. Γενικά, βέβαια, η διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος για την κατοχύρωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων είναι κατανοητό ότι είναι αναγκαία. Είναι ένας αναγκαίος εξυγχρονισμός που γίνεται και στο αστικό δίκαιο. Όμως έχει σημασία και παραμένει, αν θέλετε, το ερώτημα σε ποια κατεύθυνση γίνεται αυτός ο εξυγχρονισμός, τι εξυπηρετεί και αν τελικά θα λύσει προβλήματα ή αν θα δημιουργήσει κι άλλα. Φυσικά, η ενιοποίηση αυτή δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος υφιστάμενων δικαιωμάτων, όπως έχουν γεννηθεί και κατοχυρωθεί βάσει των ειδικών διατάξεων του δικαίου που αποτυπώνονται και στον κτηματολογικό κανονισμό Δωδεκανήσου. Γίνεται μια προσπάθεια στο άρθρο 5 τέτοιες περιπτώσεις να αποφευχθούν, όμως η γενικότητα της ρύθμισης κατά τη γνώμη μας δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση όλων των ειδικών περιπτώσεων, καθώς δεν προκύπτει, αν θέλετε σαφώς, με βάση ποια αρχή θα διέπει την απόκληση ανάμεσα στην υφιστάμενη πραγματική και την νομική κατάσταση. Πώς θα επιλύονται τα ζητήματα αυτά και ποιος θα κρίνει τελικά επί της ουσίας τις όποιες διαφορές προκύψουν, ο ιδιώτης ανάδοχος? Από την όλη συζήτηση που προηγήθηκε, δεν επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης να παρουσιαστεί όλη η διαδικασία προσαρμογής, η λεγόμενη μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως ένα αποκλειστικά τεχνικό ζήτημα που δεν δικαιολογεί την επί της ουσίας κριτικής που γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από το ΚΚΕ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν δικαιολογεί, βέβαια. Όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι σημαντική και ουσιώδης η διαφωνία μας και πρώτα και κύρια με την ιδιωτικοποίηση στην πραγματικότητα του κτηματολογίου.
Η όλη διαδικασία δεν γίνεται με ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών, που για να γίνει αυτό βέβαια απαιτεί τη μόνιμη και κατάλληλη στελέχωση με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με μηχανικούς, γεωτεχνικούς, νομικούς, οι οποίοι συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία της μετάπτωσης θα αποκτούσαν βέβαια μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για να μπορέσουν να υποστηρίξουν στη συνέχεια τη λειτουργία του κτηματολογίου. Αντίθετα, επιλέγεται για ακόμα μια φορά να αναθέσετε αυτές τις διαδικασίες σε ιδιώτη ανάδοχο και μάλιστα, όπως καταγγέλθηκε από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο, προετοιμάζονται συμβάσεις με εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων για να απογειώνεται η εκμετάλλευση και τα κέρδη βέβαια των εργολάβων. Και τελικά αναρωτιόμαστε, σας αναφέρουμε αυτό το ερώτημα και δεν απαντάτε, ποιος θα λογοδοτεί για την εγκυρότητα των κτηματολογικών εγγραφών, ο εργολάβος? Είναι ρητορικό το ερώτημα και την απάντηση την έχουμε δει στην πραγματικότητα πολλές φορές. Και τελικά ποιος θα πληρώνει τις πλημέλειες του εργολάβου, πάλι ρητορικό το ερώτημα, γιατί και αυτό την έχουν δει στην τσέπη τους ξανά και ξανά, ιδιαίτερα οι μικροϊδιοκτήτες. Ουσιαστικά, διενεργείται μια μορφή κτηματογράφησης στα νησιά, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και μάλιστα με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σήμερα στα λειτουργούντα κτηματολόγια. Μόνο στο κτηματολόγιο της Ρόδου είναι πάνω από 40.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις, που ήταν και παραμένει βέβαια αδύνατο να ολοκληρωθούν με το σημερινό αποδεκατισμένο προσωπικό. Γι' αυτό και παίρνετε αυτό το μέτρο, ακόμα και την ευθύνη για τις κοινοποιήσεις στις περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων, να την αναλάβει το πρωτοδικείο της Ρόδου, το κατατόπιση πρωτοδικείου, που βέβαια δεν είναι και αυτό σε καλύτερη θέση από άποψη στελέχωσης. Ακόμα, και ίσως είναι και ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα, δεν αμφισβητείτε πως η κατάργηση του κτηματολογικού κανονισμού δωδεκανήσων μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης θα δημιουργήσει ουσιαστικά ζητήματα και κυρίως τα θέματα που αφορούν την οριοθέτηση του Αιγιαλού, για τα οποία δεν μπορεί παρά να υπάρχει έντονη ανησυχία, κύριε Υπουργέ. Δεν διασκεδάζει τις ανησυχίες η απάντηση που δώσατε ότι δεν καθορίζονται τα όρια του Αιγιαλού, γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον αυτά θα ρυθμιστούν ενιαία με νέο τρόπο για όλη τη χώρα? Γιατί μέχρι τότε, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλά ότι το κενό που θα υπάρξει θα το εκμεταλλευτούν και θα κάνουν πραγματικά πάρτι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιγουρεύονται τα τουριστικά φιλέτα στις παραλίες των Δωδεκανήσων, και βέβαια με συνοπτικές διαδικασίες θα εξαφανίσουν και κανένα μικρό ιδιοκτήτη φουκαρά που μπορεί να έχει αδικηθεί από τη σημερινή κατάσταση, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτά τα κενά δεν λειτουργούν ποτέ προς όφελός τους, αλλά αφορούν τα μεγάλα ψάρια. Πέρα από το ότι θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε και για το κατά πόσον η ισχύουσα καταγραφή έχει ορισμένα ποιοτικά ανώτερα στοιχεία που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να διαφυλαχθούν, αφού αυτή δεν αφορούσε μόνο γεωτεχνικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα, αλλά περιλάμβανε και στοιχεία σχετικά με τη χρήση της γης, της ποιότητας, του εδάφους, των καλλιεργειών κλπ, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό και αλλού, και σε κάθε περίπτωση βέβαια και για ιστορικούς λόγους πρέπει να φυλάσσονται και να διατηρηθούν προσβάσιμα. Όμως ουσιαστικότερο είναι το γεγονός ότι από την εφαρμογή των νέων διαγραμμάτων μπορεί να προκύψουν διαφοροποιήσεις. Αυτό συνομολογείται στην ουσία με τα άρθρα 6, το άρθρο 8, παράγραφο 3 και για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη που ενδεχομένως προκύψουν. Γιατί γνωρίζετε ότι σήμερα τέτοια ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν, αφού υπάρχει καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης από τη θεμελιώδη ακόμα εγγραφή, είτε το δημόσιο είτε ο ιδιώτης, για κάθε ακίνητο. Έτσι, από τη μια πλευρά ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος ιδιοκτητών που θα δουν τις ιδιοκτησίες τους να καταχωρούνται ως αγνώστου, και από την άλλη βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περιοχή με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, ότι θα δημιουργήσει και εντός εισαγωγικών ευκαιρίες για τη δημιουργία ανύπαρκτων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Και βέβαια, παραμένει και εδώ το πρόβλημα. Σε όλα αυτά τα ζητήματα ουσίας, ποιος θα κρίνει την νομιμότητα, για παράδειγμα, των προσκομιζόμενων εγγράφων, τα δικαιώματα, την νομιμοποίηση των ιδιοκτητών? Ο εργολάβος? Η πιο αποκαλυπτική φωτογραφία της συνέπειας της ανάθεσης αυτών των σημαντικών υπηρεσιών σε διάφορες εταιρείες είναι το άρθρο 20.
που αφού έγινε μια αρχική κτηματογράφηση του ποδαριού, για την οποία πληρώθηκε αδρά βέβαια η εργολήπτρια εταιρεία, στις περιοχές που είναι γνωστό το πρόβλημα, σε Λέσβο, Χία και Λευκάδα, πάνω από μια δεκαετία πληρώνουν και ξαναπληρώνουν τα σπασμένα ο κόσμος, ακόμα και τις αντιπαραθέσεις της εταιρείας με τα Υπουργεία για την αμοιβή της κλπ., με άστοχες επανακτηματογραφίες και μπαλώματα που σε κάθε περίπτωση έχουν συνεχώς αποτέλεσμα να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ο μικροϊδιοκτήτης, που σε αυτές τις περιοχές, ακόμα για να εξασφαλίσουν μια μικρή ακίνητη περιουσία, κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν παραπάνω και από την αξία της. Ακόμα και τώρα θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το θέμα και κυρίως δεν το αντιμετωπίζει χωρίς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες. Μετά τις αυτοψίες, τους μηχανικούς, τα τοπογραφικά επί τοπογραφικών που έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα, τους καλείται να πληρώσουν και επιδόσεις προς τους φερόμενους όμορους ιδιοκτήτες, όσοι και αν είναι αυτοί, ακόμα και αν είναι κάτοικοι εξωτερικού με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το κόστος. Και μάλιστα αξιοποιείται και μια προβληματική κατά τη γνώμη μας νομική κατασκευή, αυτή της πλασματικής συνένεσης σε περίπτωση μη εμφάνιση των ιδιοκτητών, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζεται με ενιαίο και ασφαλή τρόπο η δημοσιότητα και η πραγματική γνώση. Και σε κάθε περίπτωση μας προβληματίζει το γεγονός ότι δίνεται μια ευρεία ευχέρεια στους προϊσταμένους του εκάστοτου κτηματολογικού γραφείου να ορίσουν μόνο τους την προθεσμία για την απάντηση και δεν ορίζεται αυτή έστω και με ένα πλαίσιο ενιαίο από τον νόμο, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο αφήνονται περιθώρια καταστρατηγήσεων ή μεροληπτικών συμπεριφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες σχέσεις που υπάρχουν καλώς ή κακώς στην επαρχία. Ακόμα σε σχέση με το άρθρο 30, θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να επιληθεί ένα πρόβλημα που αντικειμενικά υπάρχει, έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες και για το οποίο δεν έχουν καμιά ευθύνη οι κάτοικοι εκεί της περιοχής στον Εύδυλο, στην Ικαρία. Σε κάθε περίπτωση όμως επαναλαμβάνουμε το αίτημα αυτό η λύση αυτή που δίνεται να είναι χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των ιδιοκτητών, χωρίς νέες δικαστικές διεκδικήσεις και βέβαια να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές. Τώρα, σε σχέση με το άρθρο 12 και επόμενα, τα θέματα που αφορούν τη διασύνδεση με τα ληξιαρχεία. Είναι βέβαια η καταχώρηση των θανάτων στα κτηματολογικά φύλλα του ακινήτου. Φυσικά έχει λογική, ενισχύει σε έναν βαθμό αν θέλετε και αυτή τη λεγόμενη ασφάλεια των συναλλαγών. Οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το ζήτημα αυτό σχετίζεται και με άλλες πλευρές ενδυνάμωσης του αστικού κράτους για την ίσπραξη φόρων, χρεών κλπ. Δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτό. Είναι όμως εντελώς απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας η διάταξη που επιβάλλει μια νέα υποχρέωση στους κληρονόμους, στους διάδοχους του θανόντος, μέσα σε ένα μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας της αποποίησης, να γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους επί των καταχωριστέν των δικαιωμάτων. Γιατί αυτό όχι μόνο δημιουργεί ένα πρόσθετο βάρος στους κληρονόμους και μάλιστα σε ασφικτικές προθεσμίες, οι οποίοι ήδη καλούνται να ενημερώσουν μια σειρά υπηρεσίες μετά το θάνατο ενός προσώπου, υπό την απειλή μάλιστα και προστίμων σε ορισμένες από αυτές. Αλλά ακόμα είναι και η προθεσμία αυτή που δίνεται είναι ασφικτική, με δεδομένο ότι πολλές φορές χρειάζεται μεγάλη έρευνα για να εντοπιστούν πού βρίσκεται η ακίνητη περιουσία κλπ. Όμως κυρίως η διάταξη αυτή παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες του κληρονομικού δικαίου, που γνωρίζει και αποδέχεται την έννοια της αδράνειας στην άσκηση ενός δικαιώματος. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει σιωπηρή παραίτηση από την νόμιμη μοίρα ή άλλα ζητήματα που υπάρχουν και δεν μπορεί στην πραγματικότητα να γεννάται μια υποχρέωση για τους διαδόχους, για την οποία αναρωτιόμαστε κιόλας αν θα υπάρχουν και κυρώσεις γι' αυτό, για την μη τήρησή της. Ή ποια θα είναι, για παράδειγμα, η ευθύνη των συγκληρονόμων ή για τους συγκληρονόμους σε περίπτωση που δεν κινητοποιηθούν οι ίδιοι. Με δεδομένο ότι στο κτηματολόγιο καταχωρούνται εμπράγματα δικαιώματα, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, αυτό που να καταχωρείται αποκλειστικά και μόνο η συμβολιογραφική πράξη αποδοχής της κληρονομιάς και όχι να ζητείται στην πραγματικότητα να εμφανιστούν διάδοχοι που ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να μην και να σκοπεύουν να αποποιηθούν κλπ.
ή να υπάρχουν ζητήματα με κληρονομοδιαθήκες που θα εμφανιστούν στη συνέχεια και όλα αυτά που υπάρχουν στο κληρονομικό δίκαιο. Η διάταξη και όλη η φιλοσοφία της παραγνωρίζει το ζήτημα της κληρονομικής, ότι συχνά το ζήτημα της κληρονομικής διαδοχής είναι σύνθετο, συχνά αμφισβητούμενο με σφοδρές αντιδικίες και πολλές φορές η σχετική αίτηση του κτηματολόγιο θα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο για στις διενέξεις και τις αμφισβητήσεις αυτές. Τέλος, χωρίς να στο λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, αν είναι εύκολο, ευχαριστώ. Θα πω μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί μερικές φορές έχει, αν θέλετε, μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό που... όχι αυτό που λύνει η ρύθμιση, αλλά τελικά αυτό που αφήνει αρρύθμιστο. Και μιλάω βέβαια για το άρθρο 2 της τροπολογίας, που κατά τη γνώμη μας πραγματικά αποτελεί το άκρον άουτον του εμπεγμού, γιατί έρχεστε να κάνετε το αυτονόητο, δηλαδή να διορθώσετε μια εξόφθαλμη αδικία. Τι κάνετε? Απαλλάσσετε και τους δικαστικούς επιμελητές από την υποχρέωση να κόβουν προκαταβολικά τα τιμολόγια για την αμοιβή τους στις περιπτώσεις της νομικής βοήθειας, που ξέρετε ότι αργεί 2 και 3 χρόνια. Σωστά και καλά το κάνετε αυτό. Όμως, αυτό που λείπει από τη ρύθμιση, και εκεί θεωρούμε ότι έγκυται ο εμπεγμός, είναι επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των αμοιβών. Γιατί κάνετε, ουσιαστικά αναγνωρίζετε και στην αιτιολογική έκθεση, αναγνωρίζετε ότι επειδή οι χρόνοι αυτοί, η κατάσταση και οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, τουλάχιστον δεν τους βάζετε να πληρώνουν από την τσέπη τους το ΦΠΑ και τους φόρους. Αυτό έλειπε κιόλας. Όμως, να σας θυμίσουμε ότι τον περασμένο Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος ήταν Νοέμβρης, σε άλλη τροπολογία που μάλιστα έγινε μετεπένων δεκτή από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, φέρνατε ρύθμιση που μιλούσατε για πληρωμή του 50% της προκαταβολής της νομικής βοήθειας άμεσα. Και τότε, όταν σας κάναμε κριτική ότι με αυτή την πρόβλεψη που βάζετε για την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί στο μέλλον, ουσιαστικά παραπέμπει την πληρωμή στις ελληνικές καλένδες, μας λέγατε ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είναι τεχνικά ζητήματα και ότι έπρεπε να τα συζητήσετε με το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα τι κάνετε? Το ξεχάσατε αυτό και μάλιστα, αν ισχύουν η ενημέρωση που έχουμε είπατε και στους προέδρους ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να ενταλματοποιήσει τις αμοιβές και να εκδώσει τα εντάλματα και τους λέτε πάλι περιμένετε όποτε. Όταν βέβαια είναι να πληρώσετε κανένα κανάλι, κανένα μεγάλο επιχειρηματία, τους εκδότες, εκεί οι εκταμιεύσεις γίνονται γρήγορα. Εκεί που σας πιάνει το ζόρι είναι όταν, και δεν έχετε προσωπικό, ούτε λεφτά, είναι όταν πρέπει να εξοφλήσετε μικρούς αυτοαπασχολούμενους νέους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές που πραγματικά από αυτά, αν θέλετε, παλεύουν και να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Εκεί δεν υπάρχει ίδια πρόνοια. Στην τροπολογία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, θα ψηφίσουμε παρόν. Δεν θεωρούμε λογική τη ρύθμιση που γίνεται, αλλά επειδή λείπει στην πραγματικότητα η πρόβλεψη για την άμεση αποπληρωμή των οφειλών, που δεν τη βλέπουμε και να έρχεται, τοποθετούμαστε με το παρόν. Και επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι βάλατε λίγα άρθρα στην τροπολογία σας για να μην φτάσει στο 50% του όγκου του νομοσχεδίου χάρη της καλής νομοθέτησης, όμως σας πρόλαβαν άλλοι υπουργοί που μάλλον είχαν πιο γρήγορα χρωστούμενα και φορτώσανε τροπολογίες, ιδιαίτερα στον αθλητισμό, θα τα πούμε και στη δευτερολογία μας βέβαια. Εκεί η καλή νομοθέτηση πήγε περίπατο. Ευχαριστώ.